ηλικία, για πες μου γιατί είσαι εδώ πάλι. Ονομάζομαι Νίκος Φατσής και είμαι μαθητής τρίτης γυμνασίου, του Λιβάνιου Γυμνασίου Καρδαμήλων. Είμαστε για άλλη μια φορά εδώ, γιατί συνεχίζουμε τον αγώνα μας ενάντια στην απόφαση του Υπουργείου για την κατάργηση του οικονομικού τομέα του ΕΠΑΛ Καρδαμήλων. Ναι. Θέλω να πω κάποια πράγματα πρώτα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, για άλλη μια φορά το Υπουργείο δείχνει ένα από τα χειρότερα του πρόσωπα απέναντι στα σχολεία μας. Μετά τις πολιτικοί παράγοντες του νησιού μας μας καθησύχασαν πως μετά τις θετικές εισηγήσεις του στα σχολεία, το τομέας δηλαδή του επαγγελματικού λυκείου μας, θα ξαναλειτουργήσει. Εδώ θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω μια φράση, να αναφέρω μάλλον μια φράση η οποία χρησιμοποιήθηκε. Μας είπαν αυλεπεί θα λυθεί το πρόβλημά σας. Δηλαδή ότι θα εγκριθεί αμέσως η απόφαση. Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει. Βλέπουμε μετά από μέρες τον κύριο Υπουργό να παραμένει σταθερό στην απόφασή του, δηλαδή την κατάργηση του τομέα. Δεύτερον, θέλω να πω πως είναι κρίμα να μας αντιμετωπίζετε λογιστικά και να μας βλέπετε μόνο στατιστικούς αριθμούς και αδιαφορώντας για τους κοινωνικούς παράγοντες. Θέλω τέλος να τονίσω ότι η διαφορά μεταξύ του να κλείνει ένα σχολείο στην πόλη και του να κλείνει ένα σχολείο σε ένα χωριό. Κλείνοντας ένα σχολείο στην πόλη, η ζωή του μαθητή και της οικογένειάς του δεν επηρεάζεται άμεσα. Ο ίδιος θα αναγκαστεί να περπατήσει 10-20 λεπτά από το σπίτι του για να πάει στο κοντινότερο σχολείο. Αντίθετα, όταν κλείνουμε ένα σχολείο σε ένα χωριό όπως το δικό μας, στην επαρχία, οι οικογένειες των μαθητών αναγκάζονται να μετακομίσουν σε μια πόλη, όπως στην προκειμένη περίπτωση στην πόλη της Χίου, για να μπορέσει το παιδί εκεί να συνεχίσει την εκπαίδευσή του. Και θέτω εδώ λοιπόν το ερώτημα στον κύριο Υπουργό. Πώς είναι δυνατόν να εγκρίνεται η λειτουργία σχολείων με ολιγομελή τμήματα σε πόλεις όπως της Αττικής και του Πειραιά, αλλά ακόμα και της πόλης της Χίου, και να καταργούνται σχολεία με ολιγομελή τμήματα στην επαρχία όπως τα δικά μας? Τι θα συμβεί με αυτόν τον τρόπο? Θα ερημώσουν οι επαρχίες και θα συγκεντρωθεί ο κόσμος στις πόλεις. Έρημες ακριτικές περιοχές είναι εθνικά και πολιτικά επικίνδυνες. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Υπουργό για την αδιαφορία του και πέραν της ηρωνίας τώρα, θέλω να ευχαριστήσω το κανάλι Αλήθεια TV για τη στήριξη που μας παρέχει. Θέλω να ευχαριστήσω. Πόσο χρόνο είσαι? Είμαι τρίτη γυμνασίου. Πόσο χρόνο δηλαδή? Είμαι 15. 15. Το όνομά σου πάλι? Νίκος Φατσής. Κατά τη γνώμη μου, κακώς είπα το όνομά μου, γιατί όλα όσα είπα δεν εκπροσωπούν εμένα, αλλά όλους τους μαθητές, τους οποίους αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια. Ονομάζομαι Κουντουρούδα Ειρήνη, είμαι πρόεδρος στο Σύλλογο του Γυμνασίου. Έχουμε έρθει εδώ σήμερα ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση του Υπουργείου να κλείσει το τομέα των οικονομικών πάνω στο ΕΠΑΛ Καρδαμήλων. Κατανοούμε τους νόμους και τους κανονισμούς, απλά πιστεύουμε ότι και σε κάθε νόμο και κανονισμό υπάρχει και μία εξαίρεση. Πρέπει το Υπουργείο να αναθεωρήσει και να λάβει σοβαρά υπόψη του τη χιλιομετρική απόσταση που χωρίζει εμάς τα Καρδάμηλα από την πόλη. Είναι αδιανόητο παιδιά να κατεβαίνουν κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών και όχι μόνο στην πόλη, αντιμετωπίζοντας όχι μόνο την απόσταση αλλά και τις αντίξεως καιρικές συνθήκες. Εμείς ζητάμε μία συνάντηση εδώ πέρα με τον Δήμαρχο και μία προσπάθεια να αλλάξει η απόφαση του Υπουργείου. Να μας βοηθήσουν, να μας συμπαρασταθούν, να ξαναδούμε το θέμα, να το ξανασυζητήσουμε και ενδεχομένως να έχουμε κάποια θετικά αποτελέσματα. Υπάρχει μία ενημέρωση από τους τεχνολόγων καθηγητών ότι το Υπουργείο επανεξεταστάει αυτό το Καρδαμήλο. Αυτό το ξέρετε? Εμείς δεν ξέρουμε. Εγώ το ακούσαμε προχθές. Ονομάζομαι Κατά Βασιλίνη. Το ακούσαμε προχθές. Το θέμα είναι ότι εδώ και κάθε μέρα μας λένε όλα επανεξετάζονται και κάθε μέρα μας λένε το θέμα σας θα τα εξετάσουμε ξανά και όλες θετικές εκβάσεις θα βγουν. Ο κύριος, από τον κύριο βουλευτή, τον κύριο Μιχαλίδη, είχαμε ότι θα ήταν να βλέπει η θετική εισήγηση για τα Καρδάμηλα. Το είχαμε τόσο πολύ δεδομένο και τίποτα δεν είδαμε. Οπότε δεν μπορούμε να πιστέψουμε κανέναν. Ο αγώνας μας συνεχίζεται. Εμείς με ό,τι φωνή μας έχουμε να ενημερώσουμε ότι εμείς οι γονείς κάνουμε την κατάληψη και φέρουμε τα παιδιά μας. Οι γονείς έχουμε κλείσει τα σχολεία. Έχουμε βγάλει τα παιδιά μας από την προηγούμενη Τρίτη έξω από τα σχολεία και τα κρατάμε σίγουρα μέχρι και αύριο έξω από τα σχολεία. Θέλουμε μία λίγο πιο υπεύθυνη ενημέρωση
ενημέρωση. Δηλαδή δεν μπορεί να υποθέτουμε και να υπολογίζουμε ότι ενδεχομένως να είναι θετική, ας πούμε, η εισήγηση. Δεν βγήκε κανείς να μας πει, παιδιά, δύο λόγια. Όλες ασχολίες, τα κατάμενα είναι κλειστά από είναι όλα κλειστά. Από την προηγούμενη Κρήτη. Πάτε μια εβδομάδα τώρα. Είμαστε μια εβδομάδα, ναι.